Καλημέρα, Ελένια μου. Σήμερα θα κάνουμε ένα βιντεάκι που μου το έχει ζητήσει πολύ καιρό και πρέπει να το κάνω κι εγώ, γιατί το είχαμε λύσει πολύ αυτό το πράγμα. Είναι με το Ταγιακά από τον Παπί, το οποίο θα δείτε γιατί το είχα αφήσει τόσο καιρό. Βασικά είναι λόγω υποχρεώσεων, λόγω δουλειών δεν μπορούσα να ασχοληθώ μαζί του, και όσο τα αφήνει, ζητήσει περισσότερα πράγματα. Αλλά τώρα το πήρα απόφαση να το φτιάξουμε. Η μηχανάκι έχει να πάρει πάνω από χρόνο μπροστά. Είναι παρατημένο εδώ στην αυλή μου. Είναι πως είναι να αισθάνεσαι να πετάς μερικά χιλιάρικα έτσι. Γι' αυτό το λυπάμαι, δεν μπορώ να το αφήσω άλλο. Και θα το δούμε τώρα και το πάω. Φαντάζεστε, ούτε μπροστά. Θα το πάρω με τα χέρια, το πάω στο συνεργείο. Και εκεί θα αρχίσουμε να ασχολούμαστε, να το ξαναζωντανέψουμε, να το κάνουμε λειτουργικό πάλι. Να το κάνουμε καμιά βολτίτσα. Λάτε το δείτε. Εδώ είναι. Το καπάκι είναι χάλια, είμαστε να πάρουμε άλλο καπάκι. Το καρμπιρατέρ λείπει, γιατί το έχω βγάλει και το έβαλα σε ένα μηχανάκι για δοκιμή και το έχω στο συνεργείο. Βλέπετε αράχνες και νυχτερίδες. Αλυσίδα θα αλλάξουμε, γιατί έχει σκουριάσει, είναι για πέταμα. Καθάρισμα θέλει πολύ καλό. Το καλό είναι, όπως το τσέκαρα, δεν έχει κολλήσει κάτι μέσα, η μανιβέλα κάτι βέβαια κανονικά, γιατί δεν πέρασε η γρασία επειδή το είχα ταπωμένο. Λοιπόν, το παίρνω και το πάω στο συνεργείο. Έχει ακόμα ρεύμα, έτσι. Μετά από τόσο καιρό. Μπράβο το θηρίο. Ήρθε και στο συνεργείο το μηχανάκι. Η over, να δούμε και μια όψη από εδώ. Είναι ok. Έχω βάλει κατσαβίδι στο σωληνάκι, ούτε που το θυμόμουν. Είχα βάλει τη βενζίνη. Κοιτάξτε, έχει μαζέψει. Τώρα δεν χρειάζεται να έχω κάτι εκεί μέσα. Για να δείτε ότι κατεβαίνει η μανιβέλα. Έχει αποσυμπιριστεί, κατεβαίνει και με το χέρι. Οπότε μέσα δεν κόλλησε τίποτα, το λαδάκι υπάρχει ακόμη. Είναι καλά. Θα το ξανακάνουμε κούκλα όπως ήταν. Τη βενζίνη βγάλουμε, γιατί είναι σάπια τώρα αυτή. Εδώ η κεφαλή θέλει καθάρισμα. Όλοι θέλει καθάρισμα. Το καπάκι θέλει πέταμα. Κιτρίνισε. Θέλει δουλίτσα. Να το φτιάξουμε. Τώρα που ήρθε εδώ θα το φτιάξουμε. Αυτό που είπα ότι έχει ακόμα ρεύμα, για να μην βιαστεί κάποιος και πει κάτι, φοράει μπαταρία κλειστού τύπου. Τις μικρές που είναι όπως έχουν ηλεκτρονικά είδη υπολογιστές και τέτοια, η οποία δεν φορτίζει από το μηχανάκι, τη φορτίζω εκτός και τη βάζω πάνω, γιατί το μηχανάκι δεν έχει πίνου υψηλής, δουλεύει μόνο η ανάφλεξη από την μπαταρία, επειδή φοράω Ignitec. Έχω μόνο το πηνίο των φωτών πάνω. Γι' αυτό λέω ότι έχει ακόμα ρεύμα η μπαταρία, και έκανα τη χαζομάρα και δεν την είχα ξεσυνδέσει. Έχει 11,5 βολτ. Καλά είναι. Λοιπόν, Αλάνια μου, να τι έχει γίνει με το ταγικάβα. Γιατί μου λέγατε πώς δεν βγάζω το ταγικάβα, δεν το βγάζω το ταγικάβα. Ορίστε. Χαζομάρα βέβαια, γιατί
Το μηχανάκι θέλει τώρα πολύ δουλειά. Αλλά θα το φτιάξουμε. Ωστε. Είναι λόγος για επεισόδιο. Ενώ άμα ήταν εντάξει, θα το βγάζαμε έξω και το κάναμε μια βόλτα. Τώρα θα ασχοληθούμε περισσότερο μαζί του. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε. Πάμε. Λοιπόν, Αλάνια μου, ήρθα να ξεκινήσω το τακικάβα. Χάλια είναι ακόμη. Θα το καθαρίσω μετά. Πρώτα το βάλουμε μπροστά. Εδώ η μάκα του αιώνα. Λοιπόν, έβγαλα την μπαταρία. Για αρχή, γιατί πρέπει να τη φορτίσω. Τη φορτίσαμε. Την έβαλα εκεί στο φορτιστή. 11.30 έδινε, τώρα έχει 16. Λοιπόν, θα αλλάξουμε μπουζάκι, λάδια και θα φτιάξω και λίγο τον τεντωτήρα από κάτω, γιατί όταν δούλευε το μηχανάκι, όταν το έπαιρνα, άκουγα λίγο το καδενάκι, να το μαζέψω λίγο. Έχω πάρει μπουζάκι και λάδια, μπουζί και λάδια από το φίλο μου τον Γιάννη Κοντοβά, και το καρμπιρατέρ είναι ήδη καθαρό. Θα το βάλουμε πάνω που είχα. Εδώ σε αυτό το σημείο θα να ευχαριστήσω τον φίλο μου τον Γιώργο τον Κούστα, τον που δουλεύει στον Γιάννη τον Κοντοβά και είναι και πρώην οδηγός του. Σε όλα τα έχει να γυρίσει την κάμερα σε μένα, με βλέπει. Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που καθάρισε το καρμπιρατέρ μου. Στο είπα και το είδες. Μου το έπεσε από κοντά και εγώ το κάνω. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί μου το έχεις έτοιμο να το βάλω πάνω. Το δάνεισα σε ένα παιδί που είχε τα κεκάβα μηχανάκια να το βάλει. Τώρα το έφτιαξε ο Γιάννης ο Κοντοβάς. Μπορεί να το δείξουμε και στο κανάλι αυτό το μηχανάκι, ένα πολύ ωραίο που φτιάξα. Και μέχρι να έρθει το δικό του, επειδή το είχα παρατημένο εγώ, έδωσα το καρμπιρατέρ. Και έτσι ο Γιώργης μου το καθάρισε. Θα το ρίξω πάνω και θα αλλάξουμε και βενζίνη, γιατί η βενζίνη είναι σάπια. Έχει μέσα ένα χρόνο και. Μόνο για πλήσιμο είναι και αυτό, δεν ξέρω αν είναι καλό. Λοιπόν, πάμε να βγάλουμε λαδάκια και ιστορίες. Λοιπόν, παιδιά, αυτό που σας είπα με τον ρυθμιζόμενο ρεγουλατόρο από κάτω, τεντωτήρα, συγγνώμη, τάπα του τεντωτήρα, την ξετρυπάμε, κάνουμε σπήρωμα για μία 6, είχα τη βίδα αυτήν, την Allen, και τώρα έβαλα λίγο πιο μεγάλη, γιατί δεν την είχα απολογίσει καλά και δεν τεντώνει τέρμα, χαλάρωσε λίγο το καδενάκι. Αυτό το έκανα γιατί φοράω πολύ μεγάλο καδενάκι, για να πάρω τη διαδρομή, επειδή έχω βάλει και πλακάκι πίσω, φοράω περισσότερα δόντια και έτσι ο εργοσιακός ο τεντωτήρας δεν θα το τέντωνε με τίποτα. Οπότε έκανα αυτό για να είμαι εντάξει. Εδώ τώρα για να σας δείξω, έχει κεφάλι βίδα, έτσι, παξιμάδι, το έχω δείξει και σε παλιότερο βίντεο πως το φτιάχνουμε, το έχω φτιάξει και σε άλλο μηχανάκι που χρειάστηκε.
Ροδέλα, χαρκοροδέλα, γιατί αυτό το παξιμάδι θα βιδώνει κόντρα εδώ. Και τη ροδέλα. Και είναι αυτό το πράγμα. Αυτό βιδώνει στο κάρτερ, εμείς ρυθμίζουμε από κάτω και κοντράρουμε με το παξιμάδι και μένει εκεί. Βέβαια, εντάξει, θα εξέχει λίγο από κάτω, αλλά η over είναι ακόμα πιο κάτω, οπότε δεν με πειράζει. Αυτό μόνο είναι το θέμα μας. Αυτό ήθελα, να φτιάξω πιο μεγάλη βίδα στο διοντήρα. Το βάζω και αυτό πάνω, βάζω και τα λαδάκια τα φρέσκα και να το βάλουμε μπροστά. We'll be right back.
Λοιπόν, Αλάνια μου, έβαλε και την μπαταρία. Μπήκε φρέσκια βενζίνη όπως είδατε. Λαδάκια, καινούριο φίλτρο βενζίνης, μπουζί. Είμαστε έτοιμοι. Το ρεύμα έχουμε. Ωραία. Λοιπόν, μεγάλη στιγμή για να δούμε τι κάναμε. Ζει το τέρας. Όπως ακούσατε, δεν είναι για πολύ, είναι 10 η ώρα το βράδυ. Έχω αναστατώσει τη γειτονιά, ήδη με κάνει θόρυβο. Λοιπόν, το σημαντικό είναι ότι πήρε μπροστά. Επειδή ξέρω ότι γουστάρετε να βλέπετε βιντεάκια με το συγκεκριμένο μηχανάκι και μου το ζητήσετε πολύ, και λόγω ότι οικογενειακών υποχρεώσεων, επαγγελματικών υποχρεώσεων, λόγω ότι η δουλειά μου, σας έχω πει, δεν είναι το συνεργείο, είναι το μαγειρίο που έχω, και δεν μου μένουν πολλές ώρες να ασχοληθώ. Έφτιαχνα και κάνα μηχανάκι, τα βίντεο που βλέπετε, και έτσι δεν είχα χρόνο να ασχοληθώ με αυτό το μηχανάκι. Γι' αυτό έμεινε λίγο παρατημένο. Αλλά τώρα δεν θα το αφήσω, εντάξει. Γιατί, όπως είπα και στην αρχή του βίντεο, είναι σαν να είχα στην αυλή μου πεταμένα 5.000 έτσι. Κανείς δεν το κάνει αυτό, να πάρει και να τα πετάξει. Μέχρι και η γυναίκα μου έλεγε: κρίμα είναι, Κώστα, τουλάχιστον πάρ' το συνεργείο, μην το τρώει η βροχή και σκόνη εδώ πέρα. Λοιπόν, λέω να το κλείσω εδώ αυτό το βιντεάκι, εφόσον πήρε μπροστά, και να το δούμε και μετά. Θα το αλλάξω μια αλυσίδα, θα το δούμε τα φρενάκια, το καθαρίσουμε. Σημαντικό, θέλω να βρω και κάποιο καθαριστικό καλό που να κάνει δουλειά, για να βγει όλη αυτή η μάκα των χρόνων. Και επίσης, Νικολάκη, ξέρεις εσύ που σου δάνεισε το καρμπιρατέρ, το χωανάκι θέλω, το βεντούρι μπροστά λείπει, θα το πάρουμε και αυτό να το βάλουμε. Αυτά. Και μετά να φουσκώσω και τα λάστιχα φυσικά, γιατί έχουν ξεφουσκώσει, και να το βγάλουμε και βόλτα με την GoPro, να κάνουμε και μια βολτίτσα, να το δούμε πως είναι ακόμα στον δρόμο, αν το λέει ακόμα η καρδιά του. Χαίρομαι πολύ πάντως, δεν ξέρω, φαίνεται και στη φάτσα μου, γιατί γελάω συνέχεια μόνος μου, που το είδα ξανά αυτό το μηχανάκι, είναι έρωτας. Παιδιά, το έχω από 15 χρονών και είμαι 41 κλεισμένα. Καταλαβαίνετε, έχω μεγαλώσει μαζί του, είμαστε σαν αδέρφια, κάτι τέτοιο που λέμε. Δεν μπορώ να το αποχωριστώ με τίποτα και το αγαπάω πάρα πολύ, και οι δικοί μου το ξέρουν και οι αδερφές μου, και αυτές μου το λέγαν συνέχεια, πάρ' το, κρίμα είναι ανική. Ιδιαίτερα η μικρή Βασούλα, ξέρεις εσύ. Λοιπόν, θα κλείσω εδώ αυτό το βίντεο και θα τα πούμε στο επόμενο. Δεν θα είναι αμέσως κολλητά, άρα θα κάνουμε βιντεάκι, θα το έχω δώσει συνεργείο τώρα το μηχανάκι και θα το σινιάρουμε σιγά σιγά. Λοιπόν, για άλλη μια φορά σας ευχαριστώ που παρακολουθείτε τα βίντεο μου, μέσα από την καρδιά μου παιδιά, καλό σας βράδυ.